Καλησπέρα σας, Τσεκ τεκνά, ο Κώστας εδώ και ελπίζω να έχετε δει. Λογικά θα το έχετε δει το προηγούμενο, προπροηγούμενο. Δεν θυμάμαι ποιο θα είναι τώρα. Ένα βίντεο με game hunting που έκανα μέσω διαδικτύου, μέσω από τη σελίδα insomnia.gr, στην οποία πήρα ένα DSi μαζί με 16 παιχνίδια στην τιμή των 85 ευρώ. Στο ίδιο σκηνικό ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό να αποκτήσω και ένα PSP. Ο αδερφός μου πριν από δύο χρόνια, κάπου εδώ θα σας δείξω ένα unboxing που έκανα πριν από δύο χρόνια νομίζω με ένα PSP 1004 αν θυμάμαι καλά, το οποίο κέρδισε ο αδερφός μου σε ένα διαγωνισμό το είχαμε δύο χρόνια μέχρι που του βγαλε τα μάτια τέλος πάντων για να μην πολύ λόγο πάει απ' το PSP, οπότε ήθελα να ανανεώσω να πάρω κάποιο άλλο έψαχνα το 3004 το μοντέλο, είχα βρει κάποιες ευκαιρίες δυστυχώς αυτοί που τα είχαν, τα είχα βρει γύρω στα 30-35 ευρώ βαριά 40 κάποια μοντέλα ήταν μόνο για Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Δεν έστειλαν με αντικαταβολή, δεν έστειλαν μεταφορικά, με μεταφορικά πληρωμένη κατάθεση. Οπότε έψαχνα και να βρω και έπεσε το μάτι μου σε μια γελία. Η τιμή είναι τόσο θα το βρείτε, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα τέλειο. Η τιμή του είναι γύρω στα 45 ευρώ το πήρα εγώ, μαζί με τα μεταφορικά μου βγήκε 48,5 που ήρθε εδώ πέρα και την αντικαταβολή μέσα. Πήρα το μοντέλο 2004 μαζί με, κάποια άλλα εξτρά, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ τι ήταν. Βρέπει σίγουρα να έχει μία θήκη και ένα παιχνίδι. Μένα αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ ήταν η κονσόλα. Αυτό που είχα και που χάλασε ήταν αυτό εδώ. Ο αδερφό μου κατάφερε να σπάσει με από μέσα το βυσματάκι του ρεύματο. Παρήγγυλα, αναλογικά πρέπει να το δείτε. Θα το δείτε. Δεν θυμάμαι τώρα πώ πάει σε ένα eBay unboxing. Παρήγγυλα, βυσματάκι, δεν έκανε γιατί ήταν από άλλο μοντέλο. Ο αδερφό μου από τη διασύνη του έσπασε μέσα το βυσματάκι, οπότε πάω πάλι να δηλώσει πλακέτα. Προσπάθησα να κάνω κόλληση, το κατάστρεψα εντελώ. Όπω και να έχει, αυτό είναι ένα κουφάρι αυτή τη στιγμή, οπότε πρέπει να ανανεωθεί. Η συλλογή μου μεγαλώνει με τα PSP παιχνίδια σιγά σιγά, είναι αρκετά φθηνά να τα βρείτε. Και εντάξει, γενικά θα το θεωρώ μια από τι πολύ καλέ κονσόλε, βέβαια Είναι περασμένη η τεχνολογία τη. Τώρα, αυτό που θέλω το επόμενο να καταφέρω κάποια στιγμή να πάρω που θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω είναι ένα PSV και κάποια παιχνίδια που έχω στο νου μου να δοκιμάσω. Ποιο ξέρει, κάποια στιγμή μπορεί να τα καταφέρω. Γενικά, εντάξει, απλά έτυχε τώρα και πήρα δύο κονσόλε κολλητά τη μία στην άλλη. Αυτό εδώ είναι το πακέτο που μου στείλε το παιδί. Θα σου το ανοίξω έτσι. Τα συγκεκριμένα βίντεο τα κάνω διαφορετικά, μια και είναι διαφορετικό το στυλ. Δηλαδή, είναι στυλ game hunting. Οπότε, να δούμε τι έχει με το μαχαίρι εδώ πέρα. Το ξέρετε, το έχετε δει πολλέ φορέ. Να ανοίξω το πακέτο, να δούμε μαζί τι έχει μέσα το κουτί. Να σα το δείξω. Είναι λίγο περίεργο, μου τα έχει βάλει. Το παιδί που το πουλούσε είναι, αν δεν κάνω λάθο, η Δευτέρα ή Τρίτη ηλικία που να πηγαίνει, ήταν μαθητή. Και μετά βάλε λίγο, να σα δείξω τώρα. Κάπω έτσι είναι μέσα. Πάμε να ξετυλίξω σιγά σιγά αυτό το πράγμα, να δω τι έχει. Κομμάτι, κομμάτι. Βγάζω από το ένα σακούλι το άλλο σακούλι. Το καλό είναι ότι είναι αφρός, αν και αυτό είναι μια θήκη φασμάτινη. Ελπίζω να μην τα κουπάνισαν στον δρόμο γιατί έχω χάσει πολλά πράγματα Όλο σακούλι προφανώς Δεν. Δεν νομίζω να έρχονταν μετά το σακούλι το PSP Από κάπου αλλού είναι σίγουρα Και πάμε να δούμε τι έχει μέσα Λοιπόν Νούμερο 1 Φορτιστής όσοι, όσοι έχετε PSP ξέρετε ότι οι φορτιστές είναι ένα θέμα Ήδη ο αδερφός μου για κάποιο λόγο Έχει καταφέρει να κάψει 3-4 φορτιστές Και είναι ο πέμπτος που έχουμε αγοράσει Τέλο πάντων, δεν ξέρω αν ο αδερφό μου με τόσο μεγάλο καταστροφέα ή αν είναι γενικά θέμα με του φορτιστές. Αυτό σίγουρα είναι ένα εξτρά και είναι στα 2000 μιλιαμπερόρια. 5 volt φορτίζει. Αρκετά ωραίο. Κλασικό φορτίζει βέβαια. Επόμενο κομμάτι. Λοιπόν, είναι μέσα στη θήκη το PSP, η θήκη του είναι αυτή εδώ, ε, έχω ήδη μια θήκη από το προηγούμενο. Είναι αυτή εδώ η θήκη. Μια απλή τη Painted Cabinet τη Speedlink. Κλασικέ στην Ελλάδα κυκλοφόρησαν πάρα πολύ αυτέ οι θήκε τη Speedlink. Αρκετά οικονομικέ θα έλεγα. Εγώ αυτή την είχα πάρει δώρο στον αδερφό μου μαζί με ένα πακέτο. Είχε και άλλα πράγματα και πανάκια, και καθαριστικά και ιστορίε. Γιατί ήταν σε ένα κίττανο που θυμάμαι καλά. Τέλο πάντων, αυτή είναι μια, κί... μια πλαστική διαφανή. Έχει ανοίγει πιέζοντα το. Ωραία, θική, αρκετά καλή, σκληρή. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά είναι αρκετά. Είναι τη Logitech. Θα δείξω εδώ. Να ζουμάρει. Logitech. Αρκετά καλή και ποιοτική. Δεν ξέρω ποια είναι η τιμή τη. Και αυτό εδώ είναι το η της, Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Ξέρετε από PSP. Είναι το μοντέλο 2004. Δεν είναι τίποτα του ιδιαίτερα καινούριο, ελπίζω να έχει μέσα και το παιχνίδι Ναι, έχει και παιχνίδι μέσα και να δούμε ποιο είναι Είναι Metal Gear Solid Portable OPS Αυτό εδώ είναι Δεν το έχω παίξει, δεν ξέρω καν αν είναι καλό ή όχι Δεν θα νομίζω ότι πρώτα θα προλάβει να γράψει σχόλια και μετά το δοκιμάσω Και πάμε να δούμε αν δουλεύει Και εάν αν... την πάτσε γιατί καμιά φορά ε, πού είναι, που είναι, που είναι, on -off. αυτό έχει και το και Wi-Fi. Γενικά ήθελα ή αυτό ή το 3004 μοντέλο γιατί έχει WiFi. Το 1004, όσοι δεν ξέρετε δεν έχει Wi-Fi. Το συγκεκριμένο δεν ανοίγει. μάλλον παίζει να μην είναι φορτισμένο, θα το φορτίσω και θα δούμε, ελπίζω να μην έχει καμιά μαλακή και δεν δουλεύει και είναι κάρβουνο, την πατήσαμε και... Λοιπόν επιστρέφω, το σταμάτησα για λίγο το βίντεο, τελικά δουλεύει, απλά ήθελε φόρτιση, το έχω στο ρεύμα τώρα αυτή τη στιγμή και φορτίζει, οπότε είμαστε κομπλέ, δεν υπάρχει κάποιο θέμα, είναι να το έχει κάνει ρησέα το, το παιδί, πρέπει να το ξαναεπαναφορτίσω, αρκετά καλή κατάσταση, αρκετά Καθαρό θα έλεγα, χωρίς γρατζουγίνες στην οθόνη, τα πλήκτρα του φαίνονται λίγο χειρισμένα, χειρισμένα, λίγο χαραγμένα, ειδικά τα διάφανα. Ε, πρέπει να βρω έναν τρόπο να δω πώς θα περνάω παιχνίδια σαφούσπασμένα, αν και έχω πάρα πολλά, αλλά είναι ευκαιρία για λίγο σκέψη. Ελπίζω να είναι καλό, που λογικά θα είναι. Αυτό εδώ είναι. Προς το δείξω ξανά. Ε, καλή αγορά! Τόσο θα τα βρείτε όσοι ψάχνεστε πάνω κάτω. Αν είστε δειχεροί, μπορεί να βρείτε με 40 ευρώ και το 3004. Πρόσφατα είδα και μια αγγελία με το 3004 ρόζο βέβαια με τρία παιχνίδια 50 ευρώ. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλέ τιμέ, αλλά κυρίω αν θέλετε να έχετε το νου σα, επειδή έφαγα τρει-τέσσερι εβδομάδε από τη ζωή μου να ψάχνω αγγελίε συνέχεια να δω τι παίζει από τιμέ τόσο κειμένο τη μέσα από 35 έως και 55-60 ευρώ βαριά ανάλογα με το τι παιχνίδια έχει και τι αξεσουάρ έχει μέσα σε αυτός που τα πουλάει τσικάρετε τα εάν, αν ενδιαφέρεστε να ανανεώσετε τη συλλογή σας ε, μπήκε και αυτό στην οικογένεια τώρα γενικά θα σας κάνω κάποια στιγμή και ένα βίντεο ανακοίνωση Q&A και να ε, 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 ξεκινήσουμε κάποιοι με ρωτάτε για fan mail πότε θα ξεκινήσω fan mail και fan mail γενικά το fan mail τρέχει όσοι θέλετε να μου στείλετε κάποια πράγματα Θυμάμαι παλιά μου είχατε στείλει και εσείς θυμάστε προφανώ γιατί δείτε τα βίντεο κάποια πάμε, παιχνίδια οτιδήποτε για να τα ανοίξω και να τα δείξω και στο κανάλι και για να τα σε φαν fan mail κάπως ε, θα σας βάλω και τη διεύθυνση κάπου εδώ πέρα από κάτω όσοι ενδιαφέρεστε και θέλετε να στείλετε κανένα παιχνίδι για να το δούμε κιόλα να το δω κι εγώ είστε project να το κάνουμε ένα fan mail το ανακοινώνω από τώρα, θα βγει και ξεχωριστό βίντεο κάποια στιγμή για να το ανακοινώσω και επίσημα. Ε, ναι, έχει πολύ πλάκα να βλέπω τα γράμματά σας, να βλέπω το, τα σχόλιά σας. Ξεκινάμε. Fan mail. Όποιος θέλει και ενδιαφέρεται, ας στείλει πλάκα θα έχει να το μοιραστούμε μαζί. Αυτό ελπίζω να σας άρεσε. Γενικά γι' αυτό δεν έκανα το setup ξεχωριστό να βάλω κάτω άσπρο φόντο, γιατί δεν είναι τίποτα το super duper wow, αλλά είναι... Κάτι το οποίο με χαροποιεί γιατί ξέρει, είναι αυτή σου δίνει την αίσθηση του κυνηγιού. Ότι ρε παιδί μου, ξεκινά, βρίσκει μια γελία, χτυπά, ε, το και στα παζάρια πάνω σου έρχεται και είναι αυτή η αίσθηση χαρά. Γιατί ξέρετε, τώρα βγαίνω από το στρατόπεδο και με το που βγαίνω πάω που το βλέπω μπροστά μου. Οπότε η χαρά μου είναι ακόμα μεγαλύτερη. Όπω και να έχει, ελπίζω να σα άρεσε. Πείτε μου, σας, ποια είναι τα σα παιχνίδια για PSP. Εμένα προσωπικά να σα πω το God of War μου άρεσε πάρα πολύ. Και προ το παρόν αυτό, ναι. Τώρα δεν με έχει πάρα πολλά, αλλά προσπαθώ να βρω να ανακαλύψω και άλλα παιχνίδια που πιστεύω ότι αξίζουν. Check the now, Κώστας, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα, ελπίζω να σας άρεσε, είπαμε ξανά το βίντεο αυτό. Like, subscribe αν θέλετε και αν γουστάρετε και τα ξαναλέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.